Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη αναμέτρηση για την απόψινη βραδιά στο Χριστό του Έλντουμ. Πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ Zero Pointers και Brokers. Zero Pointers πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, την οποία θα γνωρίσουμε, κάνει σε θέα απόψε. Μια ομάδα η οποία έχει παίξει μαζί, οι παίκτες δεν είναι εντελώς καινούργιοι μεταξύ τους. Έχουν παίξει σε άλλες διοργανώσεις και ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως μας είπε ο Μιτσομπάνης στην συνέντευξη που παραχώρησε, στην πρώτη ιστορική συνέντευξη για την ομάδα του, η οποία σκοράρει τους πρώτους πόντους μέσα στη ρακέτα. Θέλει να απαντήσει τώρα η ομάδα των Brokers και το κάνει με τον κάτω μέσα στο καλάθι. Στενόμαστε σιγά σιγά ή γρήγορα. Μπάνης. Μόλις από την γωνία φέρνει το σκρίν από τον Καρνέζη, μπάλα θα περάσει εκτός. Οι οποίοι έχουν κάνει δύο μεταγραφές συνολικά σήμερα με τον πρόεδρο του Γιάννη Τρεις. Μπάρις είναι έτσι όμως από την κορυφή, έχοντας απελευθερωθεί. Μπάρις μας είπε ότι αυτός και η παρέα του ήξεραν τη διοργάνωση από πέρυσι, μπορεί και από πρόπερσι, αλλά μας ήρθανε φέτος. Μας άργησαν λίγο, αλλά δεν πειράζει, χίλια καλή χώρα είναι στην παρέα μας. Ρόμπλος είναι άστοχος για 3, υπάρχει προσπάθεια για το επιθετικό rebound, το οποίο πάρθηκε και πάρει για 2 βολές. Είναι 4 λοιπόν. Κάνει. Δείξει πήρε από τη γωνία Σαμούλης και πάλι. Τον κάτσε σαν σκρίνη από τον έντερο ψηλό τον Τιμουρίδη. Κάνει. Και πάλι πήρε από την άλλη γωνία. Έτσι ανέβει αρκετά ψηλά για να πιέσει στην περιφέρεια οι παίκτες των Brokers στους παίκτες τους. Πάσα από τον Τζάμπι τώρα τον Τιμουρίδη. Τα προθέσει τώρα πάει να περάσει όλη την άμυνα. Ο Τζουρκινίδης laser pass στη γωνία σου για 3. Πεκλιβάνης έχει σηκωθεί όλος ο πάγκος των Brokers. Συμφιλικό rebound από το Μοσάκι. 3 παίκτες κάνουν στον πάγκο των Brokers, 2 στον πάγκο των Pointers αντίστοιχα. Πεκλιβάνης. Μέλη πάση στη γωνία. Μοσάκι σου για 3. Είναι άστοχος. Θα πάρει ένα επιθετικό rebound από τον Τζουρκινίδη, ενώ η μπάλα έρχεται σχεδόν στο κέντρο. Τζουρκινίδης. Θα δείξουμε τον Γκάρντ, θα του δώσει και το σκρίνι ο ψηλός. Δεν θέλει να βγάλει πικ και ρόλο Γκάρντ των Brokers. Βιβάνης έχει κοπέσει στην παράδοση βημάτων, θέλει να διαφωνεί. Σαμούλης. Βάνης. Πάλι Σαμούλης, Σαμούλης κατέβασε την επίθεση. Φορά. Βάλης. Πάρει σου για 3, το έχει πάρει πάνω του, έχει ζεσταθεί, βάζει και αυτό. 8-4, 2, 3 από τον ίδιο. Λιβάνης. Ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στα αμυντικά τους καθήκοντα μοιάζουν από τις εκφράσεις του προσώπου τους οι Pointers. Ο λόγος έπρεπε να γίνει, δεν πειράζει. Καλάθι και φάου, όπως δεν πειράζει ο Γάτος, που πάει μέχρι μέσα. Δίνει σόου στην αντίπαλη να γίνεται φέρετος παραβάζοντας από πολύ κόσμο. Βάζοντας την μπάλα στο καλάθι και κερδίζοντας τη βολή, πηγαίνοντας για μία ακόμα φορά στην γραμμή των ελευθέρων βολών. 8-6 λοιπόν. Έτσι είναι η βολή. Και η βολή, μάλλον 8-7, Μπάνης. Πάσα. Σε μια τρίστα, λέει τώρα η γραμματεία στον έναν εκ των δύο ρεφς.
όλα καλά, διευθύνθηκε το θέμα. Αντιστατιστικά. Μπάλης πήρε από την επαναφορά από τον Βοκαλμέζη. Και κατεβάζει την επίθεση. Μπάλης Μπάλης τώρα. Μπάλης στην πάσα. Ο Ζάμπσοκ είναι άστοχο τώρα από τον Κουμπουρίδη, ο οποίος πάθα λίγο να πάρει το φυσικό ριμπάζο, δεν καταφέρει όμως. Η μπάλα πήγε στο άλλο γήπεδο, εκεί που παίζουν κάποιοι άνθρωποι. Θα φτάσει το φαινόμενο. Όλα καλά. Ζημάνης. Ζημάνης από τη γωνία, Ανδρεάδης για τρεις. Είναι άνθρωπος που ζει. Φυσικό ριμπάζο όμως. Ο Σάκης. Στη γωνία βρίσκεται ο Ψαρόπουλος για τρεις τώρα σε Κιλίδης. Έστοχος, είναι η δική του σειρά να ευτοχίσει. Και αυτή είναι η διαφορά στους 6 πόντους, 8-14. Θα μόλις. Κάλλης, θα μόλις και πάλι. Έτσι το σκέφτο με Κουμουρίδη. Θα μόλις. Μπάνης. Καρμέζης για τρεις, θα μπουν στην άτομα της φορά μας, θα έχει το rebound, όπα! Οκ, θα συγκρατήσει λίγα. Ζάκης. Με συμπάσω στον Γάτο, καλό πας στην game. Ο Σχάκης. Είναι από τον Κουμουρίδη. Με συμπάσω στη γωνία, έχει ξεχαστεί ελεύθερο στην κλίνη σου για τρεις, είναι άτομα της φορά. Έχει το rebound όμως και πάλι. Στον Γάτο, ο οποίος δείχνει τα καλή άμυνα, φυσικά δεν καταφέρει να κάνει το καλάθι, δεν πήρε το φάουλ. Μπάνης. Έχει μια τον Κουμουρίδη, θα το επιστρέψει από την μπάλα. Για τρεις, άστοχος ο Νεθάνης. Έχω την περχή ελεύθερος. Δύο μηδέντα ομαδικά μέχρι στιγμής, τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει η front line. Η backcourt μάλλον των zero pointers. Γάτος θα γυρίσει. Μπήκε το καλάθι, δεν μετράει όμως. Στην πρώτη φορά που ήταν δίπλα. Όλο πήγε και πριν στον Κατσάλι. Και είναι χαμηλά. Νούμερο 10 η Victor F. Είναι περιορισμένη η πληροφορία που μπορώ να αντλήσω από εδώ που είμαι. Αλλά τα βρήκαμε. Μοσχάκης. Και πήρε το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα ο Γάτος, ο Ζήτης την φορά θα κερδίσει φάουλ και για δύο βολές. Ωπα, έπεσαν τα κινητά, όλα καλά. Πέσει το κινητό, ανεβαίνει το ηθικό που βλέπουμε το παιχνίδι. Γάτος στις βολές. Για μία ακόμα φορά. Έστω όμως την πρώτη. Το 15. Το στις δεύτερη double score στο κλειστό του έρθον. Το 16. Μπάνης. Στη γωνία Σταμούλης. Μουρίδης τώρα πάει μέχρι μέσα. Θα έχει περάσει τόσο παραμένει για τους zero pointers για 14 δευτερόλεπτα. Λόγω παρέμβαση. Θα βάλουμε από Καρμέζης. Ρεάζης τώρα στο για 3. Είναι άστοχος στο αμυντικό rebound. Από τον Ζαρόπουλο. Μετάλλης έχει περάσει τον Πάγκο, μετάλλης μια προσθήκη και στήρει και το τρίπλο προηγουμένως, ο Χάκης. Χάκης στις τρίπλες από τη γωνία. Ο Θιβάνης, καλό μας γίνει τώρα πάει και όλους τους παίκτες, δεν τους προλαβαίνουμε τους ευρώ για να την επίθεση επιθετικό rebound από τον κάτω. Σκαστή πάσα πήγε να πέσει στον ύπνο την άμυνα των πόντες, δεν κατάφερε. Θα πάρει ο Πελικουρβάνης την μπάλα, όπα, θα την flexion. Είδα λίγο το χάρο με τα μάτια μου, να έχει την μπάλα πάνω στην κάμερα και μετά γεια σας. Όλα καλά. Αν και έχει συμβεί και αυτό και έχουμε βρει λύση. Για τα πάντα υπάρχουν λύσεις, κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Ρεάδης είναι άστοχος ένα running floater. Είναι ότι μαθήματα ζωής εδώ πέρα. Μπάλα έχει περάσει, είναι για τους mob.
Γιαννίδης. Ο Σιβάνης από τη γωνιά. Ο Σάκης. Δεν ετοιμάζεται, αλλά εκεί ο Βλάχος είναι έτοιμος να περάσει εδώ για τους Brokers. Ο Σάκης. Γραμμή προσπίσης που πάει μέχρι μέσα. Θα πετάξει την μπάλα. Είναι άστοχος. Πολύ ψηλά ο Ρόμπλος. Θα πάρει τον θετικό rebound. Αλλά θα κάνει λάθος πάσα. Εκεί που είναι ο Σαμούλης. Σαμούλης πάρει λίγο να χάσει προηγουμένως από τον το δίπολο με το Σιβάνη, δεν έχασε. Για μια προσπίση, ο Μπάνης ξεφορτώθηκε τον Σεκινίδη, είναι άνθρωπος του τρίπου του Κύρεσον. Πρόξε την μπάλα όπως ο Μπάνης. Εκεί που είναι αντίπαλος, ο Σταμούλης και μπαλή. Σε ένα ερωτικό θα μπορούσε να πει κάποιος. Αν όπως επιτραπεί η πικερική αδεία. Άνθρωπος του τρίπου του Κύρεσον Γάδης. Πάστε στο Σεκινίδη, ο οποίος έρχεται σαν σύμφωνος με το ανάποδο, λέει απαλλάζοντας και τον αέρα. Είναι άνθρωπος και φάουλ τώρα στο μεγάλο. Τον Ανδριάδη, έχει χτυπήσει αντιαθλητικό ο Ανδριάδης. Και time out που έχουν καλέσει οι Zero Pointer στο πρώτο time out στην ιστορία τους. Βλέποντας το μέσα στο πρώτο πόντου και φορά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 2.50 για την λήξη, γίνεται μαζί μας. Οκ, λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για την συνέχεια του παιχνιδιού. 2.50 και λήξη της πρώτης περίοδου για να δούμε τι σκαρφίστηκαν, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν διαφορετικά ή απλώς καλύτερα. Οι Zero Pointers έπειτα από το time-out που κάλεσαν στην γραμματεία. Επιστρέφει και με μέλη στα παρτιμπάλα. Βλέπει και περάσει και ο Θεοδωρίδης. Λέιζερ πάσα, πέρασε τον Ανδριάνη, καλάθι και φάουλ, τι μπήκε μόλις τώρα. 10-16, αυτό και αν είναι statement για τους Zero Pointers, έπειτα από το time-out. Πάσαμε πολύ παρόλα αυτά, αμυντικό rebound. Από τον Ταρόπουλο. Την γυμνήνει σε ρόλο point από τώρα. Ταρόπουλος. Λάχος έχει περάσει εντός στη θέση του Γάζου. Καλό πας στην Γέιν, Σαρόπουλος είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Τον Μπάνι. Της άλλαξε και ξαναπήρε. Τον Ανδριάδη. Μπάνι. Έμεχει μέσα με ένα running floater. Αυτός είναι άστοχος με ταμπλό. Και γυμνήσει το rebound. Υπηνίδης. Στη γωνία από Κλειβάνης. Σαρόπουλος τώρα, κάνει μια προσποίηση στην περίμετρο η μπάλα. Βέβαια πάσα τώρα στον Σαρόπουλο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, θα μπει τώρα πάνω στον Θεοδωρίδη. Τη νέα προσποίηση στο παρκέ, Μπάνης νομίζω έφτασε μια μακρινή πάσα που ήταν ο Κατσάλης. Θα ήταν μια κατσάλιλη πάσα, κακό αστείο προχωράμε. Ο Καρμέζης για τρεις από την γωνία και είναι εύστοχο. Ας τον Ανδριάδη. Αλλά έχει μετρήσει για 2 τελικά. 12-16, ένα μικρό 4-0 σε ρίτον με 0-0. Σκουτινίδης. Βλάχος φάουλ. Το κάνει ο Ανδριάδης. Φάουλ, ο Ανδριάδης. Ζάλισε στην παραφορά. Ο Καρμέζης. Ο Ανδριάδης έδειξε μέσα. Ο Καρμέζης από την γωνία τώρα ο Θεοδωρίδης πια τρεις. Είναι άνθρωπος με τα μπλε που και ρίξε το θετικό rebound τον Ανδριάδη. Θα σμπρώξει το έτερο 9 ρίτων του Τσακνίδη. Και τον κέρδισε 14-16. Το 8-16 έγινε 14-16. Από τους 8 στους 2 πόντους, Σαρόπουλος. Ο Λιβάνης, τα 14. Λιβάνης, βάχος καλό μας στην Γέννη, τώρα πάει μέσα στην Γινίδης. Στέλνει την εκτελή και είναι εύστοχος Σαρόπουλος. 2 δευτερόλεπτα παρακολουθούμε
εάν όχι την τελευταία, μία από τις τελευταίες επιθέσεις, πρόπερ επιθέσεις της πρώτης περίοδου. Μία φορά ζει μέσα στο Zero Pointer, άρα μία επίθεση. Λέει η λογική. Ένα δευτερόλεπτα. Μα για το κλέψιμο και το έκανε τους κινήτες και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Τον ακολουθεί τρομακτικά ψηλός, αλλά δεν θα καταφέρει. Όχι! Δεν θα καταφέρει να βάλει τους κινήτες στο καλάθι. Βάλεις μεγάλο σουτ. Αυτό για να πάρθει. 14-18, άκρος ενδιαφέρουσα η προσέγγιση των δύο ομάδων έπειτα από τέρα απραξία στην Brokers τουλάχιστον στα δεδομένα στον δρόμενα της διοργάνωσης no off-season. Έχουμε ρίξει διαφορά λοιπόν οι Zero Pointers στους 4 πόντους, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο της δεύτερης περίοδου για να δούμε τι μας επιφυλάσσει, μείνετε μαζί μας. Οκ, λοιπόν, για μία ακόμα φορά επιστροφή στην δεύτερη περίοδο. Η σπαστική φωνή επέστρεψε, το καθόλου σπαστικό παιχνίδι επέστρεψε επίσης. Κάτι που είναι λίγο πιο σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πρώτη κατευθύνη για τους Mods, για δύο πόντους είναι άστοχο από τον Σταρόπουλο. Παίρνοντας την πρώτη επίθεση στη δεύτερη περίοδο στα χέρια του. Μπάνις. Την μπάλα του είναι Ανδριάδη. Προσπαθεί να χαθεί, η μπάλα έπεσε κάτω από τον προσωπικό αντίπαλο. Μολογοτρόνης, ο οποίος έχει περάσει εντός από τον Μπρόκερ και αποστήκη. Στο ρόστερ. Ζουμανόλης επίσης. Έχει έρθει από τον πάγκο. Λουτρόνης άλλαξε υπέροχα, υπέροχη όμπολ κίνηση, υπέροχο τίμπολ. Μια συνεργασία μεταξύ αυτού και του ευλάχου του έτερου ψηλού. Τρίβε τώρα ο Ανδρεάδης για το κλέψιμο. Πάρα πολύ χάστη πλέει ο Κολοκοτρώνης. Μέχρι μέσα είναι άστοχο. Πήρε ο Ανδρεάδης. Λάχος, μεγάλη πάσα με σπασμένα τα φρένα έχουν μπει οι Brokers. Περκλειβάνης με το ανάποδο λέει άπειν άστοχος. Θα βάλω το σωρέ από τον εσπέκ του. Μπάνης. 6-20. Το παιχνίδι ανάβει τα αίματα σιγά σιγά. Θεοδωρίδης. Πάει μέχρι μέσα από τη γωνία, τώρα θα το πάρει ο Ανδρεάδης. Σουτ για 3 μέσα! 19-20, μία ακόμα τρίποντη βόμβα μαχαιριά στην μοβ καρδιά των Brokers. Μπορεί να είναι hard broken, τώρα κακό αστείο του νούμερο 2, προχωράμε. Ο Ρωμανόλης, λάχος. Είναι στον Κολοκοτρώνη. Στην διατρίση έχει βρεθεί ελεύθερος από τις 45 μοίρες και είναι η σειρά του να απαντήσει του Ψαρόπουλου και το κάνει. Τέτοιες πήγανε σε διαφορετικά σημεία και βρέθηκε ελεύθερος. Ανοιχτέθηκε το ρήγμα από τους Brokers. Στις 19-23 είναι γεγονός. Μπάνης. Μπάνης στις τρίπλες, κοιμίζει σε τον αντιπαλό του. Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης στις 3 είναι άστοχος. Βάζοντας με τυφλός, χωρίς να τον αποστάρει, Μορμανόλης. Η γωνία τώρα Κολοκοτρώνης, λέγεται πάσα στον Βλάχο, ο οποίος έρχεται σαν τρέιλερ και θα βρίσκει μπάλα στο καλάθι. 19-25 έχουν τις... και στις προτάσεις επιθετικά, τους τρόπους τους. Οι Brokers είχε απλώς προτάσεις, το λέγαμε στο σχολείο, σύνθετες προτάσεις. Κάπως έτσι, δεν παντούσα και πολύ, anyway. 19-25 στο 3 τώρα δεν δικαιώνει τους Zero Pointers. 19-25 σκορ παραμένει. Τζιβάνης. Τζιβάνης τώρα σε ρόλο Pointer. Βλάχος ανεβαίνει και ψηλά για να δώσει το screen. Μπροκοτρώνης. Βλάχος έξτρα πάσα στη γωνία σου για 3. Πάλι ανοιχνέθηκε το ελεύθερο τρίποντο. Πάλι πάρθηκε αλλά δεν μπήκε αυτή τη φορά στον Ζαρόπλο. Τώρα είναι η σειρά των Pointers να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν πολύ καλές επιστροφές τόσο σε χρόνο όσο και σε ποιότητα. Οι Brokers σουτ για 3 απέναντι σε άμυνα ψηλότερο αντιπάλου. Μπάνι είναι άτοχος. Λιβερόνης. Λάθος. Λάθος πάσα τώρα κλάπη και η μπάλα. Δεν μπορείς να βρεις το μάτι σου από το πρώτο παιχνίδι ούτε για δευτερόλεπτο. Κάτι θα χάσεις. Πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι στην Τενιάρη και δύο μάτων. Λιβάνης καστή πάσα υπέροχη στον Κολοκοτρώνη, η οποία περνάει. Και όχι μόνο περνάει, περνάει και στο αντίπαλο καλάθι. 19-27. Καμπούλης. Καμπούλης πάει μέχρι μέσα, πέφτει κάτω από τον αντίπαλο. Λάθος πάσα και τώρα έχει πει στο ανοιχτό γήπεδο ο Κολοκοτρώνης. Απογοήτευση στα πρόσωπα των Zero Pointers, η οποία δεν κάνουν time out, έχουν ζητήσει αλλαγές οι Brokers. Και τώρα στρογγυλοποιείται στους 10 πόντους πια, 19-29. Μεγάλη πάσα
πιο δυνατή όμως από ό,τι θα ήταν ιδανικό από τον Ανδριάδη στον Μουρίδη. Τώρα έχουμε πράγμα του time out 6 και 2 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Για μία φορά ακόμα επιστροφές, καταστροφές με την καλή έννοια όμως το δεύτερο κριτικό. 19-29 έπειτα το time out για να δούμε τι θα βρουν οι δύο ομάδες χαμμένα. Έχει δώσει χρόνος για το δεύτερο ημίχρονο ακόμα. Μέχρι μέσα είναι άνθρωπος. Αρέσκεται στο physical game στην αρχή του προσφυγικού γάτος. Πάνη. Τώρα Σταμούλη θα πάρει την μπάλα από τον Ανδριάδη. Ζάμψη τώρα άστοχο από τον Μουρίδη. Ο Δρόμης. Πίδερα επικίνδυνος. Έχω δεχτεί από τον πάγκο. Ο Γάτος. Ο Μανώλης στα 13 δευτερόλεπτα. Από τη γωνία για 3 κολοκοτρώνης. Είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Κοιτάξτε τι μαχή της γύψης είχε, πως παίρνει το rebound και βγάζει και την assist. Η οποία δεν θα με δω από τη δίσα assist. Ο Γάτος αλλά επιθετικό rebound από τον Ευθερόπουλο. 2 πόντι είναι 2 πόντι. Και 12 πόντι είναι 12 πόντι. Στην οποία έχουν τους οποίους μάλλον πόντους έχουν φτάσει τη διαφορά υπέρ της οι Broker. Ο Βαγκαρτέζης. Βαγκαρτέζης fade away, δύσκολη προσπάθεια η οποία μπήκε από τον Ανδρεάδη, ok. Μανώλης. Σκουπάσα λάθος, δεν θα καταφέρει να συγκεκριθήσει, θα περάσει εκτός. Η μπάλα ξεβώς και η κατοχή. Δεν θα καταφέρει να συγκεκριθεί ο Γάτος. Έχει την εκτελή, ένα ζάμψο που δεν το δικαιώνει, αμυντικό rebound από τον Γουμουρίδη. Σκάκης. Σκάκης πάει μέχρι μέσα, στέγεται στον αέρα και εκτελή, είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Λάθος, αυτή τη φορά δεν πήγε το καλάθι από τον Γάτο. Αρίστομαι στο fast break, 0 pointers, Μπάνης. Η Τελή είναι άστοχος, με τέσσερις φορά από αυτό το σουτάκι, το περίπου 3-3,5 μέτρα ο Κουμουρίδης. Σουτάκι. Ο Κουμουρίδης μέχρι μέσα κάνει μια μικρή βόλτα στην baseline, ανάποδο, lay up, το δικαιώνει και πάλι. 21-35. Μπάνης. Μου μείνει στο χαμηλά, πως να φτάσει στην επίδοσή του στη pointer. Μπράβη. Μέσα γύρισε, θα κερδίσει το φάρι για δύο βολές που έχει προσθέσει τον Κολοκοτρώνη. Καλή πάσα, παραλίγο να χαθεί και χάσει και τελικά Κολοκοτρώνης. 2-1-2 ενώ στο άμεσο zoom, ο Σκάκης θα αφήσει την πάρα στο καλάθι και ευτυχή αυτή τη φορά. Υπάρχει στήριγμα για το time out που έχει καλέσει ο Μάλλον Πόιντερ για μία ακόμα φορά. Βλέπω τη διαφορά να εκτεθέρετε στους 16 με 3-24 αυτή τη φορά να μένουν για τη λήξη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά επειδή από το time out που κάλεσαν οι 0 pointers. Μπάνης κατεβάζει την επίθεση για αυτούς έπειτα από αυτό. Θα μπορείς να κάνει μια προσθήση να μείνει στο κέντρο φάρου του, πάει μέχρι μέσα και αρχίσει το φάρου που έχει κρατήσει τον. Λίβι. Όχι. Το Ζαρόπουλο. Το κάτω τελικά. Όλα δεν είπαμε, εκτός από το σωστό. Anyway. Το μόλις τις βολές. Πάσα Μουρίδης, Μουρμανόλης. Κάτσε τώρα, δευτή πάσα, λάθος. Έκλεψε η άμυνα των πόιντερς από τον Γάτο. Τώρα στο σύμφωνο σπάγει το κόλτσικο, σκόπηκε άλλα με φάλα από τον Σαρόπουλο. Την δουλέσει δύο βολές στον Τριάδη.
Θα το πάρει με άστοχο στον δικό ριμπάνο τον Ρόλι. Δείτε αυτό το γέντρο από τον μάγκο. Διαφορά 13. Ο Ζωτρώνης στον Διακ 3 άστοχο στον δικό ριμπάνο τώρα από τον Σαμούλη. Ενδράδης. Ο Ζωτρώνης κοιτάξει λοιπόν ο Χάφρι είναι στην άμυνα του στον δικό του καθήκοντα. Μέχρι μέσα κέρδισε και το προσωπικό του δίπολο αλλά και άλλους βρέθηκαν στο διάβα του. Ο Ανδρεάδης γρήγορα στη διαφορά στους 11. Κουφάκης. Βάζει ένα ζώνη τώρα με ανοιχτά χέρια κυρίως στο backcourt των zero pointers. Δύσκολη προσπάθεια τώρα από τον Γάθο. Υπάρχει θετικό rebound του Ζαρόπουλο. Κουφάκης. Στη γωνία περιμένει μακροβολισμένο σου για 3.000 άτομα του Μαδομανόλη. Rebound τελικά από τον Ανδρεάδης τη φορά. Σταμούλης. Μεγάλη πάση την οποία συγκρατεί, αλλά δεν μετατρέπει και αυτή ο προγραμμένος σε φάουλ. Κάνε φιλιασμό. Κάτω, στην παραφορά μας, Μανώλης. Πήραμε τον Ρολόι στον Μουσκάκη. Κάτσε από τον Γάτο στην Τζα 3. Είναι άστοχο πολύ ψηλά. Δεν θα πάρει όμω το τυπικό λοιπόν ο Σταρόπουλο. Βάνι. Αρέσει στο τριπλέι στο τρέξιμο όπω φαίνεται. Το πρωτομήχρονο στην Τζα 3 τώρα είναι άστοχο. Αν τον Αντριάδη θα έβαζε. Θέλει ένα ψυχολογικό boost αν μη τι άλλο στου πόντερ που έπαιρνε. Βάνι θα περάσει εκτό. Πάμε και να μπουν πέρασε στο πίσω ακριβώς δίποτα γιατί παίζει κόσμο. Συμβαίνουν και αυτά. Και από εμάς τους άλλους και από τους άλλους εμάς. Θα μου ρίξει την παραφορά. Μπάνι. Μπάνις πέρασε. Βίδης. Λίγους τώρα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την πάση καθόλου, όχι πάλι ο Σταμούλης. Βγάλει πάση τώρα στο Μοχάκι, θα επιστρέψει οι συμπαίκτες και αντίπαλοι, Κολοκοτρώνης. Νομονόλης, Σαρόπλος τώρα, πάει Κολοκοτρώνης στην πια 3, ούτως ελεύθερος, άστοχος, φυσικό λιμπάμπ, γάρος και με τη μία ζωμα από τον άλλο, ο οποίος παραμένει ακροβολισμένος, άστοχος και πάλι σχεδόν από την ίδια διαγωνία, λίγο πιο αριστερά. Ζήρο πόντερ τώρα, Αντριάδης, πρώτη πάσα, Βάνης. 5 δευτερόλεπτα, Σταμούλης. Κουμουρίδης έκανε μια προσκύνηση και πάει μέχρι μέσα στην κλίνη. Είναι άστοχος στην πάση που ήθελε να βγάλει τον Κουμουρίδη. Ο Κάτζης, 15 δευτερόλεπτα. Όλη η επίθεση τώρα είναι για τους Μπρόγερς. Ο Κάτζης. Μέσα με την γωνία. Ο Βλοκοτρώνη που ξαναδίνει. Κάτζης και πάλι στην Τιατρίς βρέθηκε ελεύθερος. Διασπάσει άμυνα των Zero Pointers. Επερχώς για να έρθει το τρίποντο, αλλά όχι για να μπει. 26-37 λοιπόν τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου. Αποχαιρετούμε τον πρώτο ημιχρόνο με τους Brokers να είναι μπροστά με 11 πόντους. Οι Pointers να έχουν δείξει καλά δείγματα γραφής, αλλά να τους πρέπει το κάτι παραπάνω για να κάνουν το step up και να φτάσουν τα επίπεδα στα οποία παίζουν οι Brokers. Παραμένει ένα ολόκληρο ημιχρόνο ανεξιχνίαστο. Επιστρέφουμε σε περίπου 6-7 λεπτά για να μάθουμε all about that. Μείνετε συντονισμένοι. Okay, λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά. Για μία φορά για την έναρξη του δεύτερου μισού της τρίτης περίοδου. Ελπίζουμε να σας έχουμε κρατήσει καλή παρέα μέχρι στιγμή. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Zero Pointers που ήθελαν να τα γκρεμίσει όλα εδώ πέρα. Όλα καλά. Όπως πήγε να γκρεμίσει την επίθεση των αντιπάλων του, αλλά δεν τα κατάφερε ολικός ο παιχνιδιάρης, το κατάφερε μερικός. Η μπάλα είναι ξανά για τους Pointers. Έχει ένα καλό passing game. Αστόχησε ο Ανδρεάδης. Ο Λογοτρόνης, ο οποίος έχει έρθει από το πόδι και έχει δώσει πολύτιμες λύσεις τόσο στο δικό σου και αμυντικά θα σου δώσει την μπάλα πάνω στον Σταμούλη. Θα περάσει εκτός από τα πόδια αυτού. Ο Σιβάνης.
Ο Πάσπα δεν κατάφερε να εσκεφτήσει ο Βλάχος. Ο Πάσπα ωραία, είναι έστοχος. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Ανδριάδης. Το πρώτο καλάθι της τρίτης περίοδου είναι γεγονός και να που η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10 πόντους. Πλέον, πνιγούμε στους 9. Κάτω. Κλείνεις από τη γωνία. Κλείνεις για 3 με ταμπλό από τη γωνία, μόνο ταμπλό όμως. Καμούλη. Έγινε δύο τρίπλες, πάνε στην κρατή, όχι κολοκεντρώνεις στην πέρα αυτά που λέγαμε στην προηγούμενη φάση. Κάτω. Κλείνεις. Κλείνεις πάει μόνος με τη μέσα. Με jump shoot έτσι τόσο τώρα. Από τον κολοκεντρώνη. Δύο πόντους μακριά δίποντο, 28-39. Γινίδης. Στο κουτσέ, πάει μέχρι μέσα ο Ανδριάδης, είναι άστοχος. Έτσι την πάλα κολοκοτρώνης και μεγάλη πάση τώρα το Γιωβάνης επίσης έχει ξεχαστεί, έχει δύο offside, δεν μπορούσε να πει κάποιος πόντους φερόφιλος. Δεν στον πάρα το καλάθι, 28-41. Για τρεις από την κορυφή, άστοχος. Μέρμπολ, ο Κατάλης. Ο Κοντρόλης. Η γωνία στη πάσα τον Κινίδη. Μπορεί να πέρασε εκτός. Πάνης τώρα για τον Ανδριάδης για 3 είναι άστοχος και βάλει 2 back-to-back στην έναρξη του παιχνιδιού όπως εμβάνησε. Εμβάνησε πέρασε 1, πέρασε 2, άλλαξε με τον Κολοκοτρώνη που ξαναδίνει τον Κολοκοτρώνη σε τον Βλάχο. Γυνήμησε ο τελευταίος, ο πρώτος τελευταίος μάλλον παίκτης που ήρθε για τον Γάτος για 3 άστοχος. Αντικό rebound, αλλά κλάβει την μπάλα τον Γάτο, ο οποίος πήγε πίσω σαν νίντζα από τον φυσικό αντίπαλο Βλάχο. Υπέροχη συνεργασία, η οποία παραλίγο θα μας χαρίσει μια υπέροχη φάση. Εξή του Βλάχο και του Κουτσίδη. Σαμούλης. Στη γωνία σου για 3, στην μπάνη είναι άστοχο, αντικό rebound. Από την Κουτσίδη. Κάτω. Άρχισε και βάλει με τον Κολοκοτρώνη, Βλάχο. Ο Κοντρώνης για 3, άστοχος. Αντιδικό rebound. Ο Κοντρώνης δηλαδή. Βάλεις. Σαμούλης. Σαμούλης μέχρι μέσα με το δεξί λέει άπα δίνεται στην πάρα το καλάθι. Για το 41. Βάλεις. Το stream πάει αντίθετα από αυτό, Βλάχος από τη γωνία στέγεται με το ένα χέρι, πετάει την μπάλα, είναι άστοχος πολύ ψηλά. Θα πάρει την μπάλα τελικά. Κολοκοτρώνης, κάτω. Από τη γωνία το σκέφτηκε, το πήρε, το εκτέλεσε, δεν το έβαλε όμως. Ο Ιβάνης, δεν ακούσαμε τι είπε. Συνεχίζουμε. Βράδυ, αυτή η προσπάθεια να ανάποδο λέει, αν βρίσκει και όλοι τώρα τον Κατσέλη, πολύ δύσκολο αυτό που είχε κάνει. Ο Κατσάλης θα φετάξει την μπάλα από το φυσικό rebound και πάλι ο Κατσάλης είναι άνθρωπος. Airball στην φορά. Ιβάνης. Κλείνεις ένα ανάποδο layup και πάλι και αυτή τη φορά έφαγα από το γάτο. Τι γίνεται με τον ανάποδο layup. 30-43. Καμούλης. Δεν πέρασε, Γάντος ήταν εκεί πέρα. Έφεξε, θα τη βάλεις. Στην κυβίνη σε αυτή την πάσα. Φύγει την μπάλα στο καλάθι, η μπάλα μπήκε και βγήκε στο Γάντο. Στην κυβίνη είναι εκεί πέρα. Δεν θα κερδίσει το φάουλ. Ο Σχάτσης περνάει εντός. Βγες στο Κολοκοτρώνη, χαμηλώνει τώρα το σχήμα των... Ρόγιος θα τους βάλει την μία θέση. Thank you.
φορά μας, Χάκης. Από τη γωνία στο για 3, άστοχο από την Γιουφινίδη. Σουντονίδης, Μπάνης. Μιλάει στον δόσο που κατέβασε την μπάλα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ευθύνηση των πόιντερ. Γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια ούτε τώρα. Θα γυρίσει το λάθη ο Μικαρνέζης. Χάκης. Μεγάλη πάσα, θα την πάρει τώρα, πάει μόνος μέχρι μέσα, πέρασε την προσπάθεια του Πολώνη, την κόρη βόλ από τον Αντριάδη. Βάλεις, είχε την πάσα τον Καρνέζη που είχε γυριστεί από θύο, κοιτάξτε πόσο καλά θα γελεί το φάουλ από τον Γάτο. Κάνει προσπάθεια για να πάρει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Στην πια 3 με μεγάλη καμπύλη από τον Μπάνι, είναι άστοχο, αμυντικό rebound γάτος. Του Μπάνι. Του Μπάνι πάει μέχρι μέσα το slalom, το γύρο step. Λάχος. Λάχος πάσα, δεν την περίμενε εκεί πέρα ο γάτος. Πάει παρόλα αυτά να κλέψει την μπάλα, αυτό λέγεται μαθητικό. Θράσος πέφτει κάτω όλα καλά. Δεν είναι σωστή την μπάλα στο τενάς τώρα, είναι πιο γρήγορος από το έτσερο Ελιάρη με το οποίο κοντραρίστηκε για άλλη μια φορά στην βραδιά. Τον Αντριάδη. Και τον Κερκινίδη. 34-43 διαφορά και πάλι κάτω από τους 10. Παρίζεται το παρκέ, δεν είναι κάπως ανορθόδοξο τρόπο, αλλά αποτελεσματικό. Μιλάω εκπείρας. Η πείρα μου είναι να πως θα σκουπίζω παρκέ. Κερκινίδης. Για 3, σεύστοχος! 34-46, αυτή ήταν η μαχαιριά. Από τις 9 στις 12 πόντους με 4 λεπτά να μπαίνουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μπάνι. Πάλι υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα λίγο πριν πάρει την μπάλα ο Καρμέζης. First time out. Κάλεσαν οι brokers στην τρίτη φορά. Όχι, όχι, αλλαγή έχει δοθεί. Είναι να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίπτωτο. Ξεκινάζει τον πρώτο. Τον όμως σε πολλαπλά χέρια την μπάλα ήταν επόμενο. Να αφήσει για 3 συμπάνεις λαμβάνοντας από τον Ρεάδη, είναι άστοχο. Συμπάνεις. Κουσάκης. Να λείπα σε αυτήν την γωνία Ανθρώπουλος. Κουσάκης και πάλι. Ο Κλειβάνης εκεί πέρα στη γωνία και πάλι σε Κινίδη στην πια 3 έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Τον όπλος σε επιθετικό rebound και πάλι. Λάχος. Στην σπάση έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα. Βγάζει βάθο ο Κινίδης στους Βέβης και στον Πλαρόπλο αυτή τη φορά. Μπάνι. Μεγάλη φάση στην οποία ανοίγει στο Κλειβάνη και δεν καταφέρει να κλέψει ολικός μερικός μόνο. Για λίγο νόμιζα θα κάτσει στον άλλο πάγκο ο Ανδριάδης. Καλά, καλά. Να επαναφέρει. Πάνης. Είναι ένα screen, δεν θα βγάλει το pick and roll. Θα δώσει την πάση στον άλλο ψηλό, τον Μακαρνέζη, ο οποίος θα γυρίσει με το ένα χέρι με το αριστερό. Είναι άστοχος. Ήταν γυρισμένος από την άλλη πλευρά, δεν κατάφερε τον... Δεν κατάλαβε τον... Μπορίζει που ερχόταν, ε. Ο Σιρκυζής. Αλλά δεν πήρε... Κάτι κακό με αυτή τη φάση. Μπάλα παρεμβαίνει για τους μπρόκερ. Πάμε στον Ζερόπουλο και θα ανεβάσει αυτό την μπάλα. Ο Κινίδης, ο Σέντης. Ο Σιπάς ο Βλάχος.
Η κατηγορία μου σχάχει τώρα σου για 3 άστοχο στα σπρόξ την μπάλα, όχι ο Θερόπλος εκεί που είναι ο Μουσχάκης τελικά. Μούλης, στήριγμα για φάουλ. Νούμερο 7 λέει ο ρεφ. Θέλει να προστάρει τώρα τον λάχος να γυρίσει. Ο Μαχαρμέζης είναι άστοχος. Μουσχάκης. Στον Τεκτινίδη ο οποίος θα αφήσει το καλάθι. Αέριο play από τους Dodgers. Συνάδης. Σύγγε λέει στον Δέκτου. Ο Μιγουλίας ο Βαρύνης. Στην Διατρή Σάστοχο. Αμυγόν Μπάμπ Σαρόπουλος. Ο Κιβάνης. Βάλει πάει μόνο στο μέσα μπαλάκι, πέρασε τόσο από τα χέρια του Αντβέσκερι, μάλλον του Ανδρέα. Χαμογελάει αυτό. Λάθος την επόμενη φορά. Ρόμπλο και 2 από μακριά και είναι έστοχο. 34-50. Καλύψαμε τον Brokers, οι οποίοι τον αφάνουν όμως τον Τονίδη. Ήρθε ο Μουρίδης, έγινε την εκτελή, είναι άνθρωπος, λάχα τον Μπάουν. Μουσχάκης. Πέρασε έναν 3-1-2 ενός τώρα. Πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει. Δεν έχει το καλάσιο τελικά ο Μιάδης. Τριγωνάκι έτσι από την αντιπαλή του. 34-52, ολόκληρη επίσης φωνάζει. Ο Καρμέζης. Ολόκληρο είναι αναφερόμενος που δείξει για να είμαστε εκνευμολόγοι. 20 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν 3 ακόμα κάτι για τις πρώτες υπηρήσεις που συμμετείχουν όλοι τους ρίσους στην Πόιντερ. Ο Καμέλης θα πάρει από τον Θεοδωρίδη. Για 3 θα μείνει την άτομο στην Airball. Έχει ακόμα 3 τώρα στην μπάλα. Θα μείνει το τελευταίο χρόνο στο Ρόγκο. Θα πετάξει την μπάλα για 3 είναι άτομο στο αμυντικό της Μπάουλ. Ο Μουρίνης, τελικό σκορ τρίτης περίοδους, 34-52, επιστρέψουμε σε πολύ λίγο την έναξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου στο παιχνίδι στην αναμέτρηση, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν για την έναξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου για την αναμέτρηση. Πρώτη καλοκαιρία για τους Μόγκ, για τους Brokers, το Ρόμπλος. Είναι μια θέση που δεν έχει πάρει έτσι την μπάλα, ουσιαστικά σκεφτείτε σε για την από μακριά, είναι άσχημα από τον Ζεσινίδη. Μέχρι στους 18 πόντους, Μπάνης. Για 3 πήγε να παίξει άμυνα από πίσω, ο Γάτος για 3 είναι έστοχο. Από το κεφάλι μάλιστα. 37-52. Ζεσινίδη. Ο Χρόνης που έχει περάσει νέο εντός, το Ρόμπλος του για 3 θα δεδομένει την άστοχο σε φυσικό rebound από τον Κοροκοντρώνη του πάλι. Ο Ρωμανόλης του για 3 άστοχο στο σίδερο, ο μικρό rebound θα δωρίδεις. Μιλάδης. Για 3 άστοχο, όπα, η μπάλα κόλλησε για να δούμε ποιος θα την διώξει και πώς. Α, με την πρώτη, οκ, ο Γάντος. Τώρα θα κοιμηθώ εκεί ως το βράδυ. Δεν κοιμάμε το βράδυ, αλλά δεν φάμε. Κατσάλης με 14 δευτερόλεπτα για αυτό και την ομάδα του. Μπάνης. Στα 12. Έντος 3 από τον Καρμέζη, Θεοδωρίδης. Πάλι Μπάνης στη διά 3, είναι άνθρωπος από τον Καρμέζη. Και το rebound μέσα από τα χέρια πριν να πάρει την μπάλα Τσερκινίδης και τα κατάφερε εν μέρη. Μιλάδης στην επόμενη φορά. Το Τωρίδης έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα. Φλέξιον. Τρεις. Έστοχο πάνω σε άμυνα από τον Αντρέα Νίκαι. Μια σιγουριά και έρχεται το σκόρ με αυτό το δίδυμο 40-52. Αλλά και συνάμα σαν να λέει χαμηλά από το κεφάλι του την έκφρασή του. Ψυχολόγος που λέγαμε στον πρώτο ημίχρονο. Γάτος. Ο
Μανώλης πήρε τον Τυρόπλο, καλό μας βγαίνει στην διακρίση, θέλει να απαντήσει, αλλά δεν το κάνει στην το ζωρίζει στο rebound. Καυτή φάση τώρα η Πέρεκης τον βάλει, δεν θα περάσει όμως από τον Αδριάζης, θα πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατή. Η Σέρβια είναι όπως πρέπει, είναι πολύ πολύ περιοριστική για αυτόν τέτοι. Μπάνης από τις 45 που μείνει στην διακρίση πάλι, ένας ζεστός αλλά δεν το έβαλε. Ας το φορά ο Ανδριάδης, ο Ρόμπλος, ο Κινίδης βγάζοντας από την γωνία στην διακρίση χωρίς να είναι στην ρακέτα αυτή τη φορά. Κανείς στην ρακέτα πως πάλι, τρίποντο, Μπάνης. Με τον Βοκαρνέζη, παίρνει το screen, βρίσκει την πάσα στον Σαλί. Την πάσα τώρα τον Βοκαρνέζη στον Ανδριάδη και πάλι ξαναπήρε, είναι άσχαμο στην ώρα που τελείωνε αυτό το σχετίδι. Δημιουργική επιλογή, νομίζω είχε πουλήσει το σκορ, το χρόνο. Γύρις πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια και τα καταφέρνει. 40-54, μάλιστα. Είναι φορά. Τελείωσε για 3, είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound, το αμυντικό rebound ο Γάτος. Πάει και μέσα, Κολοκοτρώνης είναι άστοχος, το αμυντικό rebound Βάνης. Και αυτή η μεγάλη πάσα στον Super Mario Ανδρεάδης, στο Ισφανέλα, ο Καρμέζης. Για 3, Ανδρεάδης είναι άστοχος από την ίδια θέση, πάλι με άμυνα. Νομίζω πάλι με τον ίδιο παίκτη, έβαλε το αμυντικό. Ο Μονόλης. Ο Κοτρώνης κάθε στιγμή της εξελίου, ένα jump shoot είναι άστοχο. Ο Ρόβλος είναι το κλέψιμο, κρατεί τελικά την μπάλα στην Κινίδη και το ολοκλήρωσε. Λαμβάνοντας την μπάλα τον Μάνι Φέρνοντας μόνο. Ο Ρομανόλης για 3 είναι άστοχος, ο πολύ ψηλά αγάπης θα πάτε φυσικό rebound. Γυρίσει, είναι άστοχος, το πάλι ξανά ο ίδιος επιθετικό rebound, επιμένων δεν νίκησε ούτε τώρα. Ανδριάδης, ο Μούλης τώρα. Ο Μούλης σκαστή πάσα στον Ανδριάδη και πάλι με το δεξί. Δεν την πάρει στο καλάθι. Μινίδης. Μινίδης. Μέσα τώρα ο Κολοκοτρώνης είναι εύστοχος, ο Μπαλοπερπάτης δεν το έκανε το χατήρι. Πάνε. Μιλέγει ο Τερόλυδας, με άλλη πάσα. Δεδεμαστής τον Βοχαρνέζη. Την γωνία Ανδριάδη σε πια 3 είναι εύστοχος. Η Βάλη θα πάει και πάλι συμπέρασμα από όθηση του Μπάνη, ο Βοχαρνέζης. 3 δευτερόλεπτα και κοντά στα 2 την διευθυντή αλλαγή από τους zero pointers. Μόλις ένα φάουλ στην δεύτερη περίοδο.
αυτή η αλλαγή και time out τους 0 pointers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και τα εναμονήματα 4 και 12 μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, δεν είναι καλό χαρά στο σωστό του Έντομ. Εδώ το time out που κάλεσαν οι 0 pointers, οι οποίοι παρατάσσονται αλλαγμένοι στον φορτο roster τους. Χρειάζεται τον πάγο από τον Καρμέζης, καθώς και ο Κατσάλης Ζανσί τώρα τον Κουνουρίδη που είχε περάσει μετά αρκετή ώρα. Δεν το δικαιώνει, σχετικό rebound και αυτό το είχε περάσει εντός. Τα δύο ακόμα κάτι που απέμεναν. Εφτά δευτερόλεπτα τώρα. Βαλτάτη στον Βλάχο και θα γυρίσει σύμφωνα με την κίνηση. Θα ρολάρει, είναι άστοχος όμως ο Ψερόπουλος. Ψάκη. Τον Κολοκοτρώνη ξαναπήρε. Ο Γιβάνι έχω την εντύπωση ότι ήθελε να βγάλει ένα αυτοματοποιημένο play από τον σκισμό, αλλά δεν είχε τις απαραίτητες διαποστάσεις. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο αφήνει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στο Μοσχάτι ο Ανδριάδης και ρίχνει τη διαφορά στους 14. Μοσχάτι Ζωδόνι Σουτιά 3, εύκολος Μαρμανόλης Μαρμανόλης 4-61. Μεγάλη πάσα. Γυρίζει τώρα ο Σαρόπουλος. Θα βαλεί να κλέψει ο Λιβάνης. Έκλεισε τελικά ο Μοσχάκης 2-2-1. Ωραία πάσα του Μοσχάκη και καλάθι. Θα το κολοκοτρώνει. Παρόλο 4-3. Να δείτε πάνω στο κορμόνι, όλα καλά. Δηλαδή ζήτησε και ξαναπήρε παρά την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Κολοκοτρώνης και εξακολουθεί να παίζει, έχει κάνει το φάουλ τώρα όμως. Είπαμε φάουλ μέχρι τα όρια αυτού, μέχρι να σπάσουν αυτά τα όρια. Μάλιστα. Η Γιουτελή είναι άστοχος ο Ανδριάδης, ο Δωρίδης στο σχετικό rebound. Εντάξει την μπάλα μέχρι τα μπλοκ και είναι εύστοχος ο Κουμουρίδης. Ο Δωρίδης. Βάνης πάει μέχρι μέσα με ο Ρουμανόλης. Για τρεις έστοχος. Συμφωνά στους 20 πόντους του Ρεγγιλούς. Βάζει τα γυαλιά, λέει ο Κολοκοτρώνης με τη σχετική χειρονομία για πανηγυρισμό. Είμαστε crunch time στο δικό του έντομ. 2 λεπτά από μόνο για τη λήξη. Βάνης. Τώρα πήρε από τον Θεοδωρίδη, πάει μέχρι μέσα, πέρασε. Μάλιστα έβαλε το καλάθι. Σάζει τη μεγάλη πάσα, backdoor, η οποία βρήκε. Αποδέχτη. Λιβάνι στιγμώντας δε όντως το έντυπη. Πάσα, την επιτρέψει αυτής. Ζηράδης. Ζηράδης. Συγκρατεί την μπάλα που δεν ήταν, γι' αυτό πήγε να βγάλει κάτι πολύ ωραίο με τον Θεοδωρίδη. Μια laser πάσα. Δεν το καταφέρει όμως. Λιβάνης, Μουσχάκης τώρα. Παρακολουθούν μία από τις τελευταίες επιθέσεις της βραδιάς. Λιβάνης, με το ένα χέρι είναι άστοχος όπως Λιβάνης, με το φυσικό rebound λάχος. Μουσχάκης, πήρε από τη γωνία από τον Ρουμανόλη, θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος αμυντικό rebound. Θα τον Κουμπουρίδη. Μυρίδης, Ανδριάδης. Ανδριάδης ψάχνει μια βάθα την βρήκε, θα γυρίσει με το αριστερό και θα κερδίσει τον αντίπαλό του με ωραία φετιστή, με ωραίο τρόπο από τον Μυρίδης. Ο Κιβάνης.
Μασχάκης από την γωνία, σκαστή πάσα μέχρι μέσα, εύστοχος με ένα running floater. Ο Ιγκοτρόνης αφήνει την μπάλα στο παρκέ, δεν θα εκδηλώσει την επίθεση οι zero pointers. Ο Μοντρεάλης άφησε την μπάλα στο παρκέ. 22 δευτερόλεπτα θα κινήσουν έτσι. Τελικό σκορ λοιπόν 50-70, οι παίκτες άλλοι συγχαίρονται. Πρώτοι ως κατάφεραν να βγαίνουν σε μια πολύ πολύ ανταγωνιστική ομάδα τη σκληρή. Να βγάλει χαρακτήρα, να βγάζει physicality, να κάνει τα πράγματα που είναι σωστά για αυτήν, να βγάζει αυτοματισμού στο ανοιχτό γήπεδο, ενίοτε και τρίποντα και να μπει με το δεξί στον όμιλο. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό αγουστικό υλικό και απόψε στο ζωστό του Έντομ. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να είστε όλες καλά, να προσέχετε, να μην κρυώσετε και να δείχετε μετά στην μετάδοση όπως έκανα εγώ απόψε. Να είστε όλοι καλά, συνεργάζει σιγά σιγά. Η υγεία και χωρίς τραυματισμούς σε όλη την ομάδα του Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας!